τα βράδια ανοιχτικά. Σε αγάπη στα ξεδιά και μετά βασανιστικά στα δικά σου παιχνίδια. Όμως αυτή τη στιγμή πληγμένοι εγωισμοί ρωτάνε με μια φωνή. Πάτα το, πάτα το, έλα, Σάκη, πάτα το. Ωραίο τραγούδι. Δεν θέλει. Γεια σας. Δεν θέλει. Γέρετε. Τι κάνετε? Εμείς είμαστε πολύ καλά. Εσύ? Εντάξει. Μια χαρά. Γιατί όχι. Μια χαρά. Έτσι. Πάντα να είσαι. Όχι μια χαρά έτσι. Πάντα να είσαι πολύ καλά. Αυτό. Ποιος είσαι εσύ? Είμαι ο Χρήστος Καρακασίδης. Από Χαλκίδα είμαι, είμαι 20 χρονών. Μόλις τα άκλεισες, πήγες να πεις 19. Ναι, περίπου. Ναι. Αγαπάς πολύ το Σάκη Ρουβά? Ναι, περίπου. Χωρίς παρεξήγηση, έτσι. Καταρχάς, τραγούδισε δικό σου τραγούδι. Εσύ πρέπει να ξεκινήσεις να μιλάς. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο αυτό το... Να ακούς τραγούδια που έχεις τραγουδήσει και να βγαίνουν και να τα λένε. Δεν το έχω ξανακούσει από άλλον καλλιτέχνη, να σου πω την αλήθεια. Για μένα τα πήγες εξαιρετικά. Αλλά έχουμε εδώ το ζωντανό παράδειγμα δίπλα που τα πήγε λίγο καλύτερα από εσά. Φυσικά, ναι. Κοίταξε, έχεις ωραία διάθεση όμως. Ωραία διάθεση. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά κοίταξε τώρα τι γίνεται. Έπεσε στην παγίδα την εξής. Ο Σάκης, τώρα είναι και παρόν, έχει μια ιδιαιτερότητα ερμηνευτική που αν κάποιος πάει να πλησιάσει αυτό που κάνει, φαίνεται απλά να το μιμείται. Το οποίο δεν είναι καλό πράγμα. Ναι. Αν το έλεγε στο τραγούδι με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, δεν ξέρω, το έκανες λίγο πιο δικό σου. Δηλαδή, έμοιαζε πάρα πολύ η τεχνική και, το, και η ερμηνευτική, ας πούμε έτσι. Το ηχόχρωμα ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του Σάκη. Μα σκοπός αυτός ήταν, ξέρω εγώ. Να μην πω κάτι που είναι ίδιο με το κανονικό, φυσικά. Σάκη, όλοι εσένα περιμένουμε. Παιδιά, αισθάνομαι πάρα πολύ. Τόση ώρα τα ορεκτικά είμαστε εμείς. Περιμένουμε το κυρίως πιάτο. Χρήστο. Μάλιστα. Μου θύμισες λίγο τον εαυτό μου όταν ξεκίνησα, να σου πω την αλήθεια. Πριν από 25 χρόνια. Ξέρεις, ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω να σε δω για να δω και τι κάνεις πάνω στη σκηνή, τι κάνεις εκείνη τη στιγμή που το τραγουδάς. Αλλά αυτό είναι το voice, δυστυχώς μόνο πρέπει να ακούσουμε. Και επίσης έβλεπα ότι τα άλλα παιδιά δεν γύριζαν και λέω... Σκέφτηκα τώρα θα γυρίσω μόνος μου και θα λένε τραγούδισε το δικό σου τραγούδι, γύρισες. Λοιπόν, ξέρεις, θα ήθελα να σε άκουγα να πεις κάτι πιο ερμηνευτικό για να μπορέσω να καταλάβω πραγματικά τη φωνή σου. Τώρα άκουσα αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ιδιαίτερο τραγούδι, όπως νομίζω ότι το κατανοούμε όλοι. Ναι. Αλλά θα ήθελα να σε είχα ακούσει να... Θα μπορούσα να μου πεις, ας πούμε, το ξανά. Ή το φύλαμε, ή τα σίδερα, ή... Ναι, το δύσκολο κομμάτι σε αυτό που μου λες, Σάκη, είναι ότι δεν ξέρω κανένα άλλο. Βασικά, ξέρω άλλο ένα κομμάτι σου μόνο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μέχρι εκεί. Χωρίς παρεξήγηση, φυσικά, έτσι. Απλά είμαι αλλού. Χωρίς παρεξήγηση. Πού είσαι, δεν έχεις άλλο. Μάλιστα, ακόμα. Κάτσε, δηλαδή μιλάμε για μια σύμπτωση τώρα, να καταλάβω κι εγώ. Μισό λεπτό. Μιλάμε για σύμπτωση, ό,τι μοιάζει. Είμαι στη ροκ μουσική, στη φάση. Είμαι εκεί.
Πού? Στη ροκ. Ροκ πού? Εκεί. Ασία. Ξένο ροκ. Συγγνώμη, ένσταση, έχω μπερδευτεί. Δηλαδή τυχαία μοιάζει η φωνή σου και ο τρόπος που τραγουδάς και αρθρώνεις τις λέξεις. Είναι τυχαίο με το ότι μοιάζει με το Σάκη? Βασικά νομίζω ναι. 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 Δεν μου έχει ξανατύχει. Χρήστο, εντάξει, σε μια άλλη εκδοχή ίσως ναι είναι λίγο ροκ, αλλά πώς επέλεξες αυτό το τραγούδι? Βασικά ήθελα να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω και θεώρησα ναι, γιατί όχι. Τόλμη, να το προσπαθήσω. Τόλμη, ναι. Τώρα μας έχεις ανατρέψει όλη την κατάσταση, ξέρεις τι έχει γίνει. Μέχρι που θα πατούσαμε το κουμπί, ας πούμε. Θες να μας πεις ένα ρεφρέν? Ναι, είμαι περίεργος. Από? Ένα ροκ τραγούδι. Ωραία. Εκεί, από εκεί που είσαι? Από εδώ που είμαι. Όχι, εννοώ από εκεί το ροκ εννοώ. Από την άλλη όχι. Από απέναντι. Απέναντι από το ποτάμι. Ωραία, ωραία. Ένα, δύο, τρία. And our time is running out. And our time is running out. You can't push it. Ευχαριστώ. Απλά αυτό μην το κάνεις στις συναυλίες σου, εντάξει? Ποιο? Το να βγαίνεις να τραγουδάσεις.